Ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύ. Μετά τους έδιωξε από τον Παράδεισο και πήγαν να ζήσουν μόνοι τους. Και η Παλαιά Διαθήκη μας λέει μετά τι έγινε μέχρι τη γέννηση του Χριστού και μέχρι το θάνατό του. Στην ιστορία όμως μαθαίνουμε ότι ο άνθρωπος έζησε στην αρχή πρωτόγωνα και σιγά σιγά άρχισε να αναπτύσσεται. Δεν μας λέει όμως ότι οι πρώτοι άνθρωποι ήταν ο Αδάμ και η Εύα και δεν συνεχίζεται η ιστορία όπως την Παλαιά Διαθήκη. Πώς γίνεται αυτό? Γιατί δεν συνδέονται αυτά τα δύο? Παιδιά, είναι πολύ απλό. Τι είναι η Αγία Γραφή που μας πληροφορεί όλα αυτά? Είναι αποκάλυψης. Τι είναι η ιστορία? Η έρευνα που κάνει μόνος του ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να βρει εκείνο το οποίο θα ήθελε να βρει. Παράδειγμα, ξέρετε την ιστορία του πατέρα σας και της μητέρας σας? Σίγουρα πολλά πράγματα ξέρετε, αλλά όχι ολόκληρη. Του παππού σας την ιστορία την ξέρετε? Πολύ λιγότερα πράγματα. Του προπάπου σας την ιστορία την ξέρετε? Φοβάμαι ότι δεν ξέρετε ούτε το όνομά του. Του προπροπάπου σας, ποιος ξέρει ποιος να ήταν? Τι γίνεται λοιπόν? Χάνουμε την ιστορία μας. Προσέξτε. Έτσι ο άνθρωπος για να μάθει την ιστορία του πρέπει να ερευνήσει. Και ψάχνει. Αυτό λέγεται επιστήμη. Λέγεται ιστορία. Ψάχνουμε και βρίσκουμε. Τι είναι όμως η Αγία Γραφή? Η Αγία Γραφή είναι το βιβλίο εκείνο που δεν μας λέει να ψάξουμε, αλλά μας αποκαλύπτει τι ήταν στο παρελθόν. Και είναι γνωστό ότι το παρελθόν δεν το γνωρίζει κανένας παρά μόνο ο Θεός. Και ο Θεός το αποκαλύπτει το παρελθόν μέσω θεοπνεύστων ανθρώπων, όπως εμπροκειμένο είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής είναι προφήτης και του παρελθόντος και του παρόντος και του μέλλοντος. Είναι γνωστό ότι η προφητεία δεν είναι μόνο στο μέλλον. Και είναι εξίσου δύσκολο να προφητεύσεις το παρόν, να πεις τι συμβαίνει στην εποχή σου. Θέλετε να δείτε πόσο δύσκολο είναι? Αρκεί να σας πω ότι η ιστορία εις το παρόν δεν γράφεται ποτέ. Γιατί είναι δύσκολο. Πώς μπορείς να ξέρεις την πραγματικότητα τη στιγμή που τα πράγματα εξελίσσονται και ζεις μέσα στα πράγματα? Δεν μπορείς να ξέρεις ποια είναι η ιστορία ή η αντικειμενική. Άρα λοιπόν είναι δύσκολο να μιλήσεις για το παρόν. Πολύ δε παραπάνω για το παρελθόν. Ο Μωυσής έγραψε για το παρελθόν τη δημιουργία του κόσμου και τη δημιουργία του ανθρώπου κατά αποκάλυψη Θεού. Αυτή είναι η διαφορά. Και η απορία πώς δεν συνδέονται αυτά τα δύο, μα είναι πάρα πολύ φυσικό να μην συνδέονται, διότι σας εξήγησα. Το ένα ξεκινάει από την έρευνα του ανθρώπου και το άλλο από την αποκάλυψη του Θεού.